Sky. Σήμερα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα. Έχουν μαζευτεί κάποια ζητήματα εδώ. Ό,τι αυσεπίζω η καταστροφή. Εγώ ήμουν και χθες εδώ, το απόγευμα. Και είναι απόλυτα καταδικαστή αυτή η ενέργεια. Αυτό είναι αυτονόητο, έτσι να το λέμε, αλλά πρέπει να το λέμε. Από εκεί πέρα υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Από χθες έχει ξεκινήσει, κυρίως με ορισμένες τοποθετήσεις. Την οποία, αν θέλετε, συζητάμε. Βεβαίως, τι, εδώ είμαστε, δεν συζητάμε όλα. Οι τοποθετήσεις, λοιπόν, πώς σου φάνηκαν? Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια, θα έλεγα χωρίς επιτυχία ιδιαίτερη, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να χρειαστεί τώρα είτε μια ηθική αυτουργία, είτε να χρειαστεί η κυβέρνηση, να ταυτιστεί η κυβέρνηση με αυτή την ενέργεια. Αναφέρεσαι στη δήλωση του πρόεδρου του Ομίλου, του Σκάι, του κ. Αλαφούζου, ο οποίος είπε ότι ο υπουργός είναι η κυβέρνηση Ριζάνελ, γιατί έχει στοχοποιήσει το Σκάι εδώ και 3 χρόνια. Ναι, ο οποιοσδήποτε... Δεν έχει στοχοποιηθεί ο Σκάι από την κυβέρνηση. Από την κυβέρνηση. Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει μια σειρά δηλώσεων, Ανδρέα, γι' αυτό ναι, λέω. Ωραία. Από τον Βασίλη τον Ψαρά, όμως το φίλο μας, όχι. Από την κυβέρνηση έχει στοχοποιηθεί. Από την κριτική έως την πολεμική, υπάρχει τεράστια απόσταση μέχρι το κουμπούρι και τη βόμβα. Έτσι. Ναι. Υπάρχει τεράστια απόσταση. Για παράδειγμα, φέρνω ένα παράδειγμα. Έκανε μια ισοπεδωτική, κατά την άποψή μου, κριτική ο κύριος Σαμαράς στην ΕΡΤ και σε μια συγκεκριμένη εκπομπή. Αν πάει αύριο ένας σαλεμένος και πετάξει μια βόμβα στο προάβλιο της Αγίας Παρασκευής, θα χρεωθεί ο κύριος Σαμαράς ή ο κύριος Μητσοτάκης? Το χτύπημα αυτό που είδες εχθές εδώ στο Sky ήταν αποσαλεμένο. Με τόσο χειρουργικό τρόπο. Εσύ γνωρίζεις ποιος είναι? Όχι, δεν γνωρίζω. Εγώ διαβάζω αυτά που λέει το αστυνομικό ρεπορτάζ. Αλλά τον τρόπο αντικειμενικά, που έγινε, τον τρόπο που ενήργησαν. Αντικειμενικά αυτό το πράγμα ευνοεί ή δεν ευνοεί την κυβέρνηση? Για πες μου. Αντικειμενικά. Ποιο αν ευνοεί την κυβέρνηση? Δεν υπάρχει δημοκρατικό χτύπημα στη χώρα το οποίο ευνοεί ποτέ την κυβέρνηση? Φυσικά. Άρα καταρχάς το θέμα δεν είναι αν ευνοεί ή όχι την κυβέρνηση. Το θέμα είναι αν ευνοεί, Ανδρέα μου, ή όχι τη δημοκρατία. Μα από εκεί ξεκινάμε. Από αυτό είναι το βασικό. Μα έχουμε καταλήξει αυτό. Νομίζω ότι έχουμε καταλήξει. Όπως μιλάμε επίσης... όμως για την πολεμική. Μιλάμε για την αντιπαράθεση. Πολεμική. Λοιπόν, ναι. Όταν κάνει κάποιος κριτική και λέει ότι ο Sky, ξέρω εγώ, λέει κάποιες χειραγωγημένες ειδήσεις ή κάποια fake news. Υπάρχει αυτή η κριτική. Δεν υπάρχει κριτική. Υπάρχει δήλωση. Μα υπάρχει δήλωση. Βεβαίως. Από συγκεκριμένα κυβερνητικά στελέχη. Πολεμική λέω. Πολεμική λέω. Έτσι. Τι δουλειά έχει αυτό με αυτό που συνέβη χθες? Αυτό τι κλίμα δημιουργεί? Τι κλίμα δημιουργεί? Το κλίμα που δημιουργεί αντίστοιχα ο Sky προς ένα. Συγγνώμη, Ανδρέα, δημιουργεί κλίμα κυβέρνηση. Πλουραλισμού, δημιουργεί κλίμα δημοκρατίας, δημιουργεί κλίμα ελευθερίας του λόγου. Όλο αυτό. Ποιο δηλαδή? Όλες αυτές οι αντιπαράθεση. Όχι η πολιτική αντιπαράθεση. Αυτό πολιτική το οποίο αντιπαράθεση. Λες εσύ ως κριτική είναι και εγώ σου λένε δηλώσεις. Θες να είναι πολεμική, είναι πολεμική. Mm-hmm. Από αυτό το σημείο όμως, μέχρι το σημείο ότι έγινε μια τρομοκρατική επίθεση. Έτσι. Αυτά είναι τα δείγματα. Ότι έχει γίνει μια τρομοκρατική επίθεση. Λοιπόν, υπάρχει τεράστια απόσταση. Πώς χρεώνεται Θανάση... κάποιος ως ηθικός αυτουργός δηλαδή για αυτό το πράγμα? Επειδή εγώ δεν έχω καλές σχέσεις μαζί σου και ή τσακωνόμαστε, πάει να πει ότι αν σε χτυπήσει κάποιος πρέπει να είμαι εγώ? Δηλαδή, Θανάση... δεν γίνεται αυτό. Sky ξεφτύλες. Το περίφημο hashtag στο διαδίκτυο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η ιστορία δεν ξεκίνησε κατά λάθος, ούτε χθες το έγινε χθες. Είναι μια ιστορία που ξεκίνησε το 2010, το 2011, από τις πλατείες, μέχρι στους λογαριασμούς συναδέλφων, με τραμπουκισμούς και στα δίκτυα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κορυφώθηκε τελευταία με ανακοινώσεις στη λογική ότι ο Sky είναι μια βιομηχανία ψευδών ειδήσεων. Ψευδών ειδήσεων, βιομηχανία, να θυμηθούμε, με αφορμή ποια είδηση έγινε αυτό? Έγινε με αφορμή μια είδηση που μεταδώσατε. Μετέδωσε ο Τάκης Χατζής ρεπορτάζ. Ένα ρεπορτάζ δηλαδή για την αλλαγή της ηγεσίας της Πεδοβεστικής. Με αφορμή της Πεδοβεστικής Τομάτου, αφού λοιπόν, το οποίο επιβεβαιώθηκε σας καταγγείλανε μετά από λίγο επιβεβαιώθηκε η είδηση. Λοιπόν, στο διατάφτα, όταν σπέρνει κανείς μίσος, θερίζει ενέργειες σαν και αυτές που έγιναν χτες. Δεν παράγεται πολιτικός πολιτισμός. Δεν είναι αυτό επίπεδο αντιπαράθεσης το οποίο βλέπουμε καθημερινά τα τελευταία χρόνια και πολύ φοβάμαι θα έχουμε χειρότερες καταστάσεις στο μέλλον. Με το να σε κατηγορώ εσένα ως πράκτορα, ακροδεξιό... Φασίστα, Τσολάκογλου, Νενέκους, Γερμανοτσολιάδες... Σου στέλνω το επόμενο κουμπούρι κατευθείαν πάνω σου. Εάν δεν το καταλαβαίνουνε,
λυπάμαι πολύ. Όσοι πρέπει να το καταλάβουν. Κατά τα λοιπά, καλό είναι να σταματήσει το εμπάργκο στους τηλεοπτικούς σταθμούς. Και εδώ και στην ΕΡΤ. Εντάξει, όποιος διαφωνεί, ας βγαίνει στον αέρα και να διαφωνεί με τον τρόπο που νομίζει. Το εμπάργκο δεν βοηθάει κανέναν. Ανδρέα. Εγώ τώρα να πιάσω από αυτό. Καταρχήν, να συμφωνήσω, με βρίσκεις σύμφωνο σε έναν βαθμό το θέμα του εμπάργκου. Και προς την ΕΡΤ και προς το ΣΚΑΙ. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως, να ξεκινάμε τώρα από τις πλατείες, τους αγανακτισμένους, τις διαδηλώσεις, τα επεισόδια και να φτάνουμε εδώ πέρα και να όλο αυτό να είναι μια νοητή κλωστή συνενοχής και κατάδειξη ενοχής, νομίζω ότι κάνουμε το ίδιο πράγμα, κάνουμε το ίδιο πράγμα, την ίδια πλουστευτική λογική που έχουν και ορισμένοι που έχουν κουμπούρια. Αυτό κάνουν. Με βοθροκάναλα, ποιος είπε, παιδιά. Βοθροκάναλα δεν είναι. Βοθροκάναλα, ναι. Η λέξη βοθροκάναλα, ναι, δεν απευθύνεται μόνο στο Sky. Έχει διατυπωθεί από το 10 από ορισμένους. Ναι. Έχει διατυπωθεί δύο από το 10 λένε. Για το ρόλο. Από δύο κόμματα για το ρόλο. Ναι. Για το ρόλο. Ανδρέα, από δύο κόμματα έχει ακουστεί αυτό. Από δύο κόμματα. Ναι, για το από ρόλο. Τη Χρυσή Αυγή και το ΣΥΡΙΖΑ. Σοβαρά. Απολύτως. Όχι από όλους. Μάλιστα. Όχι από όλους. Ναι. Όχι από όλους. Έχει διατυπωθεί. Έχει διατυπωθεί αυτό, δεν είπα. Νομίζω σαφής ήμουν. Επισήμως από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει διατυπωθεί. Τι είναι επισήμως. Ο αναπληρωτής υπουργός υγείας είναι επίσημος ή επίσημος ή όχι. Μπράβο. Εγώ είμαι αναπληρωτής υγείας. Είναι ο τρόπος που εκφράζεται ο αναπληρωτής υπουργός υγείας. Έτσι. Και τι σημαίνει, δικαιολογείται αυτός ο τρόπος. Συγγνώμη. Θα το δούμε αυτό, αν δικαιολογείται ή όχι. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια τεράστια αμφισβήτηση, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το ζούμε, μια τεράστια αμφισβήτηση για το ρόλο. Από το 10, εκεί και παλιότερα, που παίξανε συγκεκριμένα, συστημικά, όπως τα λένε, μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο θέμα της κρίσης, ναι, και γενικότερα. Και πώς, ναι, αντιμετωπίσει και ο κόσμος. Ναι. Λοιπόν, αν υπάρχει μια βία... Αν υπάρχει μια βία... Αυτή η συζήτηση όλα... πάρα πολύ. Αν σου υπενθυμίζω το βράδυ της συγκέντρωσης του όχι. Μια κουβέντα ακόμα. Θα την έξα. Εμείς δεν θυμούμε ποτέ κανένα. Κανέναν. Το ξέρουν πρώτα από όλους αυτό οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ. Και τον ανεξαρτήτων Ελλήνων. Υπενθυμίζω ότι το βράδυ της διεξαγωγής της συγκέντρωσης του όχι στο Σύνταγμα, η φράση που δονούσε την ατμόσφαιρα στο μετρό ήταν «αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφοι». Μάλιστα. Και ήρθε ο κύριος Τσίπρας μετά να πάρει το εμένα όχι να το κάνει. Εμένα με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη αυτή το... η φράση. Απόλυτα σύμφωνη. Άρα είσαι και εσύ αλήτες ρουφιάνοι δημοσιογράφος. Εξαιρείς τον εαυτό σου. Έχω αμφιβολία, δεν έχω την παραμικρή αμφιβολία, ναι, για το ρόλο που παίξαν αρκετοί συνάδελφοι όλα αυτά τα χρόνια. Από όλες τις πλευρές. Τι πάει να πει από όλες τις πλευρές. Και γιατί από τη μία πλευρά και από την άλλη. Θέλετε να πάμε τοποθετήσεις από πού βρίσκεται το καθένας. Από όλες τις τοποθετήσεις. Να ακούσουμε, να διαβάσουμε τα άρθρα για τη Δραχμή, τα άρθρα για το ένα, τα άρθρα για το μίσος, το μακάρι να κλείσει ο Sky ή τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Η πολεμική εναντίον των μέσων ενημέρωσης έχει ονοματεπώνυμο. Με τις ευθύνες των μέσων ενημέρωσης. Ας είμαστε και ψύχρεμοι. Απολύτως ψύχρεμοι. Και ας κάνουμε και αυτοκριτική. Ψύχρεμοι και χαμογελαστοί. Το συγκεκριμένο σύνθημα το ποτίσαμε μια χαρά εμείς. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς οι δημοσιογράφοι όλοι, όχι να ξέρετε κανέναν. Δεν μας βάλετε. Εμείς οι δημοσιογράφοι σοβαρά. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ. Έχουμε και μια ένωση συντακτών που κάποτε είχαμε μια ένωση συντακτών. Σας παρακαλώ. Ο κόσμος όταν φωνάζει ένα σύνθημα, 2 εκατομμύρια κόσμος, έτσι, το φωνάζει. Πήγε και εγώ, φώναζε καλά κάνανε στους σπίτι μου. Το φωνάζει. Λοιπόν, είχαμε μια ένωση συντακτών η οποία κάποτε θεωρούσε πραγματικά εγκληματική πράξη δημοσιογράφος να βρίζει δημοσιογράφο. Σήμερα έχουμε τον κύριο Πετρόπουλο. Εγώ δεν έβρισε κανένα δημοσιογράφο. Σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Εγώ δεν μπαίνω στο τσουβάλι που θέλετε να βάλετε τους δημοσιογράφους. Μην μπαίνετε. Εγώ λέω την άποψή μου. Μπείτε εσείς. Μην κάνετε. Άποψη. Χαίρομαι. Ναι, άποψη. Την άποψή μου. Ναι, ναι. Έτσι είναι. Εκτοξεύουμε οτιδήποτε και λέμε ότι αυτό είναι μια άποψη. Δεν είναι έτσι όμως. Απαγορεύεται να αυτό... απόψει. Σας παρακαλώ, κύριε. Εντάξει. Στην Ένωση Συντακτών, ό,τι έχετε περισσότερο. ναι. Λοιπόν, σας λέω, το μίσος το οποίο σπήρανε έχει αυτό το αποτέλεσμα. Δυστυχώς, και το βλέπουμε αυτό καθημερινά ακόμα και σήμερα. Είναι αμετανόητοι ορισμένοι άνθρωποι. Να κάνουμε τώρα. Ας έχουν όμως υπόψη τους ότι είναι βασικά υπεύθυνοι για ό,τι γίνει στο μέλλον. Το να λένε... Προβλέπεις ναι, χειρότερα στο μέλλον. Μου θυμίζει, θα σας θυμίσω κάτι. Έγινε μια επίθεση εφοπλιστική στη Μαρέβα. Το θυμάστε. Θυμάστε σε μια τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό το εκπληκτικό. Ναι, εντάξει, καταδικάζουμε, αλλά
Αυτό ακούμε συνεχώς. Ναι, μεν καταδικάζουμε, αλλά και στο Sky. Ναι, μεν καταδικάζουμε, αλλά αυτό το αλλά δεν μπορεί να υπάρχει. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, σε καμιά δυτική κανονική χώρα δεν υπάρχει αυτό το αλλά. Εγώ καταθέτω ένα απλό ερώτημα. Mm-hmm. Το 12, αν δεν κάνω λάθος, στον περίβολο του Sky βρέθηκαν δύο βόμβες. Το 14 βρέθηκε μία χειρομοβίδα. Δεν θυμάμαι ανακοίνωση που να λέει έφταιγε η κυβέρνηση του κυρίου Παπαδήμου ή του κυρίου Σαμαρά. Θεωρείς ότι είναι το ίδιο? Είχε πει ποτέ Παπαδήμος στην Εποθροκάναλα? Συγγνώμη, σοβαρά μιλάτε? Διότι δεν μπαίνουν, δεν κλείνουν κάποια κανάλια προς Πειραιά μεριά? Σοβαρά μιλάτε? Η δήλωση του Καμπένου να την οχτούν, απολύτως σοβαρά. Τότε ποιοι? Απολύτως σοβαρά. Η δήλωση του Καμπένου δεν έχουν ανατιναχθεί κάποια κανάλια προς Πειραιά μεριά? Το 15, αν είχε κάνει, δεν την ξέρω, αλλά είχε κάνει. Έκανε ο Παπαδήμος τέτοια δήλωση? Ήταν το 15 αυτή η δήλωση του Καμπένου. Φεβρουάριο του 15. Και συνδέεται με το χθεσινό γεγονός που έχουμε 19. Όχι, σοβαρά. Σου παραθέτω μια σοβαρά σειρά δηλώσεων. Είναι σοβαρά να το συζητήσουμε αυτό. Και δεν υπάρχει μια και σας λέω, επειδή κάνετε... Ένα λεπτάκι, γιατί μιλάμε στα συνάδελφοι. Κάνετε την ευθεία σύνδεση. Ναι. Λοιπόν, εγώ σας λέω ότι αύριο, αν βρεθεί κάποιος και κάνει κάτι αντίστοιχο στο προαύριο της Αγίας Παρασκευής, για ποιο λόγο θα ευθύνεται ο Σαμαράς που στοχοποίησε συγκεκριμένη συνάδελφο και εκπομπή? Ρωτάω. Μάλιστα. Ρωτάω. Να σου απαντήσω. Με το σκεπτικό σας. Να σου απαντήσω. Γιατί αν ανοίξουμε έτσι, αν εμείς συνεννούμε σε αυτό το σκεπτικό, τελειώσαμε. Να σου απαντήσω. Σας πειράζει μετά το Αλίτες Ρουφιάνη δημοσιογράφος? Είναι πολύ απλή η απάντηση. Πρώτον, το Αλίτες Ρουφιάνη δημοσιογράφη, ναι, με πειράζει. Ούτε αλήτης είμαι, ούτε Ρουφιάνος. Δεν μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο. Μιλάμε ότι στη χώρα, η χώρα μας είναι τοποθετημένη στις πρώτες θέσεις των ψευδών ειδήσεων. Ναι. Δέστε τις επίσημες μετρήσεις. Πόσες έχω να μετρήσω? Ευρωπαϊκά. Πόσες έχω να μετρήσω? Δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι, ναι, μετά έγινε και πολιτικοί, ναι, οι οποίοι λέγανε κρύβαμε τις ειδήσεις για λόγους, ναι, εθνικού συμφέροντος. Να σου κάνω μια ερώτηση, Ανδρέα μου. Σοβαρά πόσοι μιλάτε? Δημοσιογράφοι έχουν δεν γίνει? Δεν βρεθήκανε δημοσιογράφοι που στα βιβλία τους γράφανε, πόσοι δημοσιογράφοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Ο ρόλος μας ήταν να περάσουν τα μέτρα του Δούνου του. Πόσοι δημοσιογράφοι είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ? Πόσοι δημοσιογράφοι? Τι πράγμα? Είναι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δουλειά έχει αυτό? Πώς δεν μου λες τους δημοσιογράφους βουλευτές? Τι δουλειά? Εγώ συμπληρώνω συγκεκριμένα. Με συγχωρείτε. Αυτή η δημοσιογραφία μετράει, αυτό ο Ανδρέα. Μα δεν, δεν μετράει. Δεν ήταν ο τόνος στο ότι έγινε πολιτικός. Στο τόνος ήταν πώς συμπεριφέρθηκε ως δημοσιογράφος. Και το είπε όταν έγινε πολιτικός. Ότι πήρα τις ειδήσεις στο μαξιλάρι μου. Ή έπρεπε να πείσουμε τον κόσμο να γίνουν αποδεκτά τα μέτρα του Δούνου του. Δεν κατάλαβα. Αυτό δεν παράγει βία στην κοινωνία? Τα μέτρα του Δούνου του δεν παρήξαν βία στην κοινωνία? Δεν διαλύθηκε κόσμο. Δεν πεθάναν άνθρωποι. Κάτσε, με συγχωρείς δηλαδή. Δεν με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω. Τώρα μέτρα Δουνουτού δεν εφαρμόζουμε. Τώρα πεθαίνουν άνθρωποι ή τα μέτρα τα προηγούμενα ήταν τα κακά και τώρα είναι τα καλά? Θέλετε να μιλήσουμε τώρα για τα μέτρα του προϋπολογισμού? Για τα μέτρα του Δουνουτού μου είπε. Τα μέτρα του Δουνουτού. Μέτρα Δουνουτού. Τώρα δεν πεθαίνουν άνθρωποι. Νομίζω το Δουνουτού έχει αποχωρήσει αυτό το πρόγραμμα πια. Ξέρετε τι μέτρα εφαρμόζουμε? Τι μέτρα εφαρμόζονται? Εφαρμόζεται μνημόνιο τώρα ή όχι? Κανένα θέμα. Τα μέτρα που είχαμε δεσμευτεί εφαρμόζονται. Ναι. Από το Δούνο του ήταν τα μέτρα? Λοιπόν, δεν είναι τα ίδια. Όχι, είναι το Δούνο του τα μέτρα. Γιατί πάει να πει την ταμπέλα, κοιτάμε. Τότε ναι, έγινε μια βίαιη φτωχοποίηση της χώρας, ναι, από το 10, ναι, έτσι. 2 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν στην ανεργία, διαλύθηκαν. Είχαμε τόσες αυτοκτονίες κτλ. Αυτό δεν παρήγαγε μια βία απέναντι στους ανθρώπους? Τώρα δεν παράγεται βία τώρα? Σοβαρά μιλάτε? Βεβαίως. Η κατάσχεση στο λογαριασμό είναι βία με τη λογική σου? Η κατάσχεση, φυσικά, ναι, όλα, είναι αυτά, όλα αυτά τα μέτρα. Ξέρεις πόσα κατέσχεσε μέσα στο 2018 η ΑΔΕ? 4,4 δισεκατομμύρια, 480 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως. Είναι βία? Και τώρα αυτό δικαιολογεί εμένα που μου κατέσχεσε τα λεφτά να πάρω την πόμπα? Ουρές της χρεοκοπίας και τώρα υπάρχουν. Αλλά πού πήγε ο λογαριασμός? Και είναι άλοθη αυτό, Ανδρέα. Είναι άλοθη για τέτοιες κινήσεις? Για τέτοιες κινήσεις τρομοκρατικές είναι άλοθη? Είπα εγώ την άλοθη. Εσύ το κάνεις άλοθη. Εγώ είπα, ισχυρίστηκα ποτέ την άλοθη? Εγώ είπα ότι σωστά στοχοποιούνται κάποιοι επειδή... Κανένα θέμα. Λοιπόν, άλλο η κριτική όμως και η αυτοκριτική που πρέπει να κάνουμε και σαν δημοσιογράφοι και οι ταυτίσεις μας με συμφέροντα, δουλειές, εκδότες... Κόμματα. Βεβαίως. Και κόμματα. Και κόμματα. Βεβαίως. Βεβαίως, ναι. Ποιο είπε ότι είναι, υπάρχει λογική στα εμπάρκο? Θες, δεν έχουμε μια φράση για να ολοκληρώσουμε. Λυπάμαι πολύ για ό,τι ακούω και φοβάμαι θα πάμε σε εκλογές με κάποιο τέτοιο τρόπο, έτσι.
Γεια σας αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, επανερχόμαστε.